Έχουμε μαζί τη δήλωση που μας έκανε τηλεφωνικός πριν από λίγο ο Επίσκοπος Καρπασίας, ο Χριστοφόρος, για το συγκεκριμένο θέμα και θα επανέλθουμε για σχολιασμό. Ωραία. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν πρόκειται περί δημιουργίας χτίσματος τζαμιού εξυπαρχής. Εκείνο το οποίο φαίνεται να ισχύει είναι ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα-δύο δωμάτια τα οποία βρίσκονται βόρειο-δυτικά του συγκροτήματος, του κυρίως συγκροτήματος της Μονής, τα οποία είχαν ανακαινιστεί κατά την πρώτη φάση της αναστήλωσης της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα, για να μπουν μέσα οι μικροπολιτές που βρίσκονται ακριβώς έξω από τον ναό. Και επειδή αυτά τα δωμάτια γειτνιάζουν και προς το μεγάλο πάρκι που σταματούν τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα, οπότε φαίνεται ότι θέλουν να το κάνουν σαν ένα χώρο προσευχής. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πολύ όμορφο και σημαντικό και ελπιδοφόρο να σεβαστούμε και οι δυο πλευρές τα ιερά μνημεία τα οποία βρίσκονται είτε στα κατεχόμενα είτε στις ελεύθερες περιοχές. Και επειδή ο χαρακτήρας της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα ανέκαθεν ήταν εκκλησιαστικός, προσκυνηματικός, μοναστικός, θα ήταν καλό να διατηρηθεί αυτός ο χαρακτήρας και να μην τον αλλοιώσουμε, όπως και το Χαλάν Σουλτάν Τεκέ που είναι στη Λάρνακα, τον τζαμί αυτό. Και εμείς και το σεβόμαστε και πρέπει να το σεβόμαστε και να διατηρήσουμε τον χαρακτήρα του ως μουσουλμανικό τέμενος με προσκυνηματικό και προσευχητικό χαρακτήρα. Άρα λοιπόν, αν σεβαστεί ο ένας τα σεβάσματα, τα ιερά ο ένας του άλλου, αυτό δίνει μια προοπτική στην ειρήνη στον τόπο μας και είναι αυτό το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε για να μην δημιουργούμε ούτε περαιτέρω εντάσεις, ούτε περαιτέρω προβλήματα. Αυτή είναι η δική μου θέση και έκκληση προς τους Τουρκοκυπρίους να διατηρήσουμε εκατέρωθεν αυτά τα μνημεία, διατηρώντας το χαρακτήρα τους. Και δεν νομίζω, επισκέπτονται πάρα πολλοί μουσουλμάνοι και Τουρκοκύπροι και Τούρκοι το μοναστήριο του Αποστόλου Ανδρέα και κάνουν τάματα στον Απόστολο Ανδρέα, έχουν και αυτοί ένα σεβασμό προς τον Απόστολο. Ας τα κρατήσουμε λοιπόν αυτά, τα οποία θα μας ενώνουν αντί να μας δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα. Θα επισκεφτείτε τη Μονή τελικά τη Δευτέρα Τρίτη? Ναι, προγραμματίζω την πρώτη ευκαιρία να επισκεφτώ για να έχω και ίδια αντίληψη των πραγμάτων, να μην είναι μόνο μέσα από πληροφόρηση. Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Επισκόπου Καρπασίας, πίσω στο Θόδωρο Κυριακό.